Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Το καμπανάκι χτυπά για την επερχόμενη κακοκαιρία με τα προβλήματα ήδη να είναι εμφανή στη Δυτική Ελλάδα. Την ίδια ώρα η γη της Μεσσηνίας υποδέχθηκε τον Πέτρο Θέμελη στο τελευταίο αντίο στον σπουδαίο αρχαιολόγο. Μέσα σε αυτά και οι κεραυνοί στο Περιφερειακό Συμβούλιο και με αυτό θα ξεκινήσουμε. Επεισοδιακή η χθεσινή συνεδρίαση με τον Παναγιώτη Νίκα. Εκτός αυτού, να φτάνει στο σημείο να έχει θερμό επεισόδιο με τον Στάθη Αναστασόπουλο. Η κατάσταση πέρασε σε άλλο επίπεδο με τον απερχόμενο Περιφερειάρχη να ζητά την παρέτηση του αντιπεριφερειάρχη του, απευθυνόμενος μάλιστα με επιτακτικό τρόπο και ανταλλάσσοντας βαριές εκφράσεις. Απαγορεύεται! Σταμάτα, θα ζήτετε! Σταμάτα! Έως εδώ! Ποιος είναι δράσης? Εσύ! Σου επιστρέφω το χαρακτηρισμό! Ξέφυγε τελείως η κατάσταση στο Περιφερειακό Συμβούλιο Πελοποννήσου με τον Παναγιώτη Νίκα να φτάνει στο σημείο να τσακώνεται με τους δικούς συμβούλους. Όποιος δεν θέλει να είναι συνεργάτης μου και μάλιστα αμοιβόμενος, να παραιτηθεί αμέσως. Αμέσως. Στο πεδίο όλης αυτής της κατάστασης ήταν η υπόθεση του αντιπλημμυρικού της Καλαμάτας, μετά και την πρόσφατη έγκριση της αρμόδιας διεύθυνσης του Υπουργείου Περιβάλλοντος. Επειδή η τοποθέτηση του Στάθη Αναστασόπουλου δεν άρεσε τον κύριο Νίκα, ο ίδιος διεμήνησε. Ψηφίσαμε, ακολουθήσαμε μία γραμμή. Απαγορεύεται! Άμεση παρέτηση! Για να μην το κάνω εγώ! Τελεία! Ωστόσο, κανείς δεν θα περίμενε πως τα πράγματα θα έφταναν σε αυτή την διάσταση με τον επιχρόνια στενό του συνεργάτη Στάθη Αναστασόπουλο και την επίθεση που εξαπέλυσε ο Παναγιώτης Νίκας με χαρακτηρισμούς ζητώντας την παραίτησή του. Σταμάτα, θα ζήτετε! Σταμάτα! Έως εδώ! Ποιος είναι δράσης? Εσύ! Σου επιστρέφω το χαρακτηρισμό! Παρακαλώ. Θα παραιτηθείς αμέσως! Όχι, δεν παραιτηθείς. Θα το κάνετε. Λοιπόν, παρακαλώ, 5 λεπτά διάλειμμα, διακοπή. Αίσθηση πάντως προκάλεσαν οι αναφορές του Παναγιώτη Νίκα με αντικυβερνητικές εξάρσεις. Να έχουν τη βεβαιότητα και αυτοί που εξελέγησαν ότι δεν θα είναι με μια κυβέρνηση στην πενταετία, επομένως φυλαγόμαστε σε ένα κράτος υποκριτικό. Ένα κράτος αδύναμο, ανοργάνωτο, ο υπουργός δεν φταίει ποτέ. Ο Πρωθυπουργός αλίμονο. Όταν συμβαίνει το κακό, πρέπει να τα ρίξουμε σε κάποιον. Αυτός ο κάποιος ας είναι φίλος μας. Ας είναι μέλος της Πολιτικής Επιτροπής. Βλέπε αγοραστός. Αυτός φταίει. Αλλά και με την βεβαιότητα, πώς άραγε, ότι υπάρξουν προσφυγές οριμαγδός, όπως είπε, προς την Ευρωπαϊκή Ένωση και προς το Συμβούλιο της Επικρατείας. Είμαι βέβαιος ότι θα υποβληθεί οριμαγδός προσφυγών και προς την Ευρωπαϊκή Ένωση και προς το Συμβούλιο της Επικρατείας. Δεν μπορεί να κάνει ο καθένας ό,τι θέλει σε αυτόν τον τόπο. Εμέσως πάντως, πλην σαφώς, ο Παναγιώτης Νίκας τα έβαλε μέχρι και με τον Αντώνη Σαμαρά. Εγώ τράβηξα τα πάνδυνα. Είχε έρθει και πρώην ανώτερο κυβερνητικό στέλεχος της δικής μου πλευράς, περιφερότανε στις γειτονιές και έλεγε «Ο Δήμαρχος θέλει». Τώρα για το προηγούμενο, τα συμπεράσματα δικά σας και έχουμε ακόμα 2 μήνες. Αργούν οι απόκριες. Πάμε στη Γιουρία Νεωστοπούλου. Καλησπέρα. Γιατί δεν με βάζει να σχολιάσω γι' αυτό? Νομίζω ότι ο κόσμος μπορεί να βγάλει εύκολα τα συμπεράσματά του, γιατί... Γιατί είχα πάει και στην αρχαία Μεσσηνή και γελάγαν κάτι πέτρες εκεί. Μπορεί να βγάλει εύκολα τα συμπεράσματά του. Τώρα το να φτάνουν στην τελική ευθεία να έχουμε αυτές τις εξάρσεις εναντίον της κυβέρνησης και όλα τα υπόλοιπα και εναντίον προσώπων συνεργατών όλα αυτά τα χρόνια. Νομίζω ο καθένας αξιολογεί και κρίνει. Ούτε σε νοικιαγωγή, εντωμεταξύ, κάποτε ήταν η καλή Νέα Δημοκρατία, τώρα είναι κακή και πω, δηλαδή πραγματικά. Το ωραίο το είπαν τα παιδιά μέσα στη ροή που λένε καθρεφτάκι. Ξέρω εγώ, μου την είπε καθρεφτάκι, ξέρω εγώ, κάπως έτσι. Νηπιαγωγείο, κυριολεκτικά. Πάμε να αφήσουμε το νηπιαγωγείο και να περάσουμε σε κάτι που έχει πολύ μεγάλη σημασία, γιατί σε λίγες ημέρες ουσιαστικά θα αλλάξουν πολλά στον χώρο της αυτοδιοίκησης και θα αλλάξουν πολλά. Γιατί όσοι πιστεύουν ότι οι Δήμοι και οι Περιφέρειες θα παίρνουν τα χρήματα με το τσουβάλι, γελιούνται. Μπαίνει ένα σύστημα αξιολόγησης με 12 σημεία.
Το αποκαλύπτει σήμερα η Καθημερινή και κάνει μπαμ ουσιαστικά. Και δεν θα είναι ο κύριος Νίκας να του τραβήξουν τα αυτή, γιατί τι γίνεται στην πραγματικότητα. Είναι ένα αποκλειστικό ρεπορτάζ της Καθημερινής, όπου έρχεται ένα σύστημα αξιολόγησης της τοπικής αυτοδιοίκησης και των δύο βαθμών, και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Φαίνεται ότι κάτι δεν έχει πάει πάρα πολύ καλά. Και ας κρατήσουμε σε ό,τι έχει να κάνει με αυτές τις αρχές που τώρα τελειώνει η θητεία τους, σε πολύ λίγο, ότι είχαμε μια σειρά από συγκυρίες, δηλαδή την πανδημία, ύστερα τον πόλεμο και όλα αυτά που επέφερε, το ενεργειακό κόστος, ειδικά μετά την εισβολή στην Ουκρανία και ό,τι συνέβη μέσα σε αυτά τα 4-5 χρόνια που ήταν εξαιρετικά δύσκολα, αλλά τώρα πια δεν υπάρχει δικαιολογία. Και νομίζω ότι αυτό είναι κάτι που πρέπει να κρατήσουν οι νεοεκλεγέντες και δήμαρχοι και περιφερειάρχες. Έρχεται λοιπόν ένα αυστηρό σύστημα αξιολόγησης, βασίζεται σε 12 πυλώνες. Ναι. Στην πραγματικότητα θα μετριούνται οι επιδόσεις των δήμων και των περιφερειών, γιατί αυτά τα τελευταία χρόνια, να δώσουμε δύο στοιχεία πριν πούμε σε τι θα αφορά, ούτε ένας δήμος δεν κατάφερε να εκπληρώσει όσα έργα έχει προαναγγείλει σε ποσοστό άνω του 80%. Μόνο το 27% κατάφερε να υλοποιήσει έργα άνω του 50%. Επομένως, καταλαβαίνουμε ότι πανελλαδικά υπήρχε ένα έλλειμμα. Τώρα, σε ό,τι αφορά στους προϋπολογισμούς επενδύσεων, μόνο το 1% των δήμων τήρησε αυτό πάνω από 50%. Άρα, όπως είχε πει με αφορμή και τις πυρκαγιές ο Κυριάκος Μητσοτάκης, έρχεται όλο αυτό. Θα θυμίζει Point System, ένα σύστημα λοιπόν αξιολόγησης. Και να δούμε τι ακριβώς θα συμβεί. Πόσα πίδια και άνιος άκους. Λοιπόν, θα έχουμε λοιπόν, άρα να έχουν το νου τους, σε ό,τι έχει να κάνει τη δημοσιοποίηση οικονομικών στοιχείων, να σταδώσει επιγραμματικά, τα οποία είναι πάρα πολύ σοβαρά. Επενδύσεις και ακίνητη περιουσία, η πολιτική προστασία και τα σχέδια έκτακτης ανάγκης, που αυτό είναι μείζονος σημασίας, ειδικά με όσα συμβαίνουν. Είναι ουσιαστικά συγκεκριμένη λίστα και αξιολόγηση. Περιβάλλον, διαχείριση των απορριμμάτων, το κρατάμε και αυτό γιατί και εδώ υπάρχει ένα μεγάλο καμπανάκι, εκπαίδευση και προσχολική αγωγή, συνθήκες για τα άτομα με αναπηρίες και την πρόνοια, παιδικές χάρες και αθλητισμός, πάρκα για αδέσποτα και κτηνιατρία, και εδώ έχουμε δει πολλά, υποδομές και ενεργειακή κατανάλωση, ανθρώπινο δυναμικό και δράσεις, 6 δείκτες λοιπόν στις περιφέρειες, αυτά που είναι πάρα πολύ σημαντικά, είναι 6 κατηγορίες ότι έχει να κάνει τις περιφερειακές αρχές και περιμένουμε να δούμε πώς θα κατηγοριοποιηθούν και αν θα σηκώσουν μανίκια, γιατί το είδαμε και από αυτούς που επανεξελέγησαν να λένε τώρα πια δεν έχουμε άλλες δικαιολογίες. Ευχαριστούμε τη Γεωργιάνα Αγωστοπούλου. Συνεχίζουμε εμείς στο μέτωπο του καιρού. Χαλάει ο καιρός με την κακοκαιρία να παραχωρεί τη θέση της σε έντονες βροχές και χαλαζοπτώσεις. Σύμφωνα με τους μετεωρολόγους, το προσεχές Σαββατοκύριακο θα αντιμετωπίσουμε μια γραμμή λέλαπας με σφοδρά φαινόμενα. Το σκηνικό του καιρού αλλάζει με μια σύντομη κακοκαιρία να ξεκινά και να επηρεάζει αρκετές περιοχές της χώρας, κυρίως τα δυτικά, τα βόρεια και το ανατολικό Αιγαίο. Σφοδρά φαινόμενα προβλέπει με την έλευση του Σαββατοκύριακου ο μετεωρολόγος Κλέαρχος Μαρουσάκης, τα οποία μεταξύ άλλων περιοχών θα επηρεάσουν τα δυτικά τμήματα της Πελοποννήσου. Πάμε να δούμε τώρα τι θα συμβεί μέσα στο Σαββατοκύριακο. Βλέπετε χαρακτηριστικά στον κόκκινο κύκλο. Έχουμε βάλει αυτή τη διαταραχή, η οποία αναμένεται να κινηθεί προς τα ανατολικά. Και καθώς θα φτάσει. Με έχεις μπερδέψει τώρα, με κύκλους, με πι, με πράγματα, με έχεις μπερδέψει. Αυτός ο καιρός που αντιμετωπίσουμε μέσα στο Σαββατοκύριακο δίνει έτσι τη μορφή γραμμής λέλαπας, όπως λέμε στη μετροπή. Δηλαδή θα είναι αρκετά σφοδρές, γιατί θα ξεκινήσουν από τα βορειοδυτικά προς τα νότια, νότιο-ανατολικά τμήματα. Δηλαδή περνάει στην ουσία ένα ψυχρό μέτωπο, συγκρούονται δύο διαφορετικές αέριες μάζες. Ο ψυχρός και ο θερμός αέρας στα βορειοδυτικά τμήματα της χώρας μας. Και σιγά σιγά αυτός λοιπόν ο κόκκινος κύκλος θα κινηθεί πιο ανατολικά και θα δώσει πολλές βροχές κυρίως στα δυτικά, τα βόρεια, αλλά και τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου. Εδώ λοιπόν περιμένουμε τα περισσότερα φαινόμενα, Σάββατο και Κυριακή. Ένα γρήγορο πέρασμα βέβαια θα κάνει κακοκαιρία και από το εσωτερικό της υπηρετικής χώρας, με πιο όμως χαμηλές εντάσεις. Είναι στην ουσία μια έτσι στενή περιοχή, η οποία έχει μεγάλο μήκος, μια γραμμή δηλαδή, η οποία ξεκινά. Θα ξεκινά μάλλον από τα βόρεια προς τα νότια, θα έχει όμως μικρό έτσι πλάτος, κατά κάποιο τρόπο, μια στενή περιοχή όπου γρήγορα θα περάσει και θα δώσει βροχές και τοπικά ισχυρές καταιγίδες. Είναι καταιγίδες λέλαπας, όπως λέμε στη μετρολογία, στο ψυχρό μέτωπο. Πολλές φορές όταν δηλαδή περνάει αυτός ο ψυχρός αέρας και συναντά πιο θερμό, δημιουργεί αυτή την όντα. Το πέρασμα της κακοκαιρίας αναμένεται σύντομο, θα φέρει ωστόσο έντονες βροχές, χαλαζοπτώσεις και επτώσεις κεραυνών. Είναι σύντομο το πέρασμα. Παρ' όλα αυτά όμως θα έχει αρκετά μεγάλη ένταση. Μπορεί δηλαδή να έχουμε χαλαζοπτώσεις, να έχουμε μεγάλο όγκο νερού, να έχουμε έντονο αριθμό κεραυνών, δηλαδή μεγάλη ηλεκτρική δραστηριότητα. Σε μικρό χρονικό διάστημα όλα αυτά, δηλαδή κάθε φορά που θα περνάει αυτό το μέτωπο θα κρατάει για μια περιοχή 2-3-4 ώρες. Στη συνέχεια ο καιρός θα βελτιώνεται και θα κινείται πιο ανατολικά. Δηλαδή δεν έχει μεγάλη διάρκεια αυτό που ζήσαμε στην περιοχή της Θεσσαλίας,
όπου είχε μεγάλη διάρκεια και μεγάλο όγκο νερού, αλλά και πάλι θα έχει μεγάλη ένταση σε τοπικό επίπεδο και χρειάζεται έτσι μια προσοχή. Πάντως, όπως είδαμε και νωρίτερα, τα προβλήματα ήταν αρκετά στη Δυτική Ελλάδα και τα αφήνουμε αυτά. Αφήνουμε και το μέτωπο του καιρού. Έχουμε μια γενικότερη κακοκαιρία σε ολόκληρο τον πλανήτη, με έναν πόλεμο που μας συγκλονίζει, με δύο πολέμους, αλλά με έναν τελευταία που ουσιαστικά αφήνει ένα τραγικό αποτύπωμα σε όλα τα επίπεδα. Έχουμε στην άκρη της σύνδεσης μας την Ευρωβουλευτή της Νέας Δημοκρατίας στην Αττική, κυρία Ελίζα Βόζενμπεργκ. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας, ευχαριστώ για την πρόσκληση. Και εμείς ευχαριστούμε και πάμε λίγο να σχολιάσουμε τα δεδομένα που έχουμε από αυτήν την κατάσταση. Αρχικά να συζητήσουμε για τη δική μας θέση, τη στάση της Ελλάδας στην πρόσφατη Γενική Συνέλευση και το ψήφισμα που είχαμε στον ΟΗΕ. Σας κατηγορούν από την πλευρά της αντιπολίτευσης και μάλιστα ήταν σφοδρά τα πειρά. Τελικά τι στάση ήταν αυτή? Ήταν μια στάση να μην αγγίξει το πρόβλημα? Ήταν μια στάση απολύτως επιβεβλημένη, είναι η δική μου η άποψη, και θα ήθελα να έτσι να παρακαλέσω την αντιπολίτευση σε τέτοια ζητήματα ύψης της εθνικής σημασίας να είμαστε όλοι, βάζω τον εαυτό μου πρώτα, εξαιρετικά προσεκτικοί. Το λέω διότι το ψήφισμα έτσι όπως οργανώθηκε και κράτησε μιας μορφής, αν θέλετε, ουδετερότητα με την αποχή, καταρχάς εναρμονίστηκε με τη συντριπτική πλειονότητα των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και πρέπει να σας πω ότι ευθυγραμμίζεται και απόλυτα με το ψήφισμα που είχαμε μόλις πριν από 10 μέρες στην Ευρωβουλή, στην Ολομέλεια του Ευρωκοινοβουλίου στο Στρασβούργο, όπου ψηφίστηκε με 500 ψήφους υπέρ, 21 κατά και 24 αποχές, ένα ψήφισμα κατά δίκης βεβαίως της Χαμάς και των άλλων τρομοκρατικών οργανώσεων όπως είναι και η Χεσμολάχ και η φρουρή της επανάστασης των Ισλαμιστών του Ιράν, και τούτο διότι το ψήφισμα περιείχε την σαφή καταδίκη με τρόπο απόλυτο των τρομοκρατικών οργανώσεων όπου εμφανίζονται. Όταν έχουμε όμως ένα ψήφισμα το οποίο μόλις έχει απορρίψει την αντίστοιχη του Καναδά, όπως ενημέρωσε ο κ. Πρωθυπουργός και η κυβέρνηση, ακριβώς που περιείχε την καταδίκη της τρομοκρατικής οργάνωσης Χαμάς, και ένα άλλο το οποίο δεν δέχεται να τη συμπεριλάβει, η δική μας στάση ήταν απόλυτα ισορροπημένη, επαναλαμβάνω, εναρμονισμένη με αυτό το οποίο, τη στάση την οποία έχει η Ευρωπαϊκή Ένωση απέναντι στο πρόβλημα. Με την ισορροπία, ωστόσο, δεν λύνει το πρόβλημα και με την έννοια των ψηφισμάτων σίγουρα υπάρχει, υπάρχει μια διάσταση, να το πω έτσι, όχι μετάθεση ευθυνών, υπάρχει μια διάσταση τοποθέτησης της διεθνούς κοινότητας. Ωστόσο, φαντάζομαι ότι το έχετε πει και εσείς, το πρόβλημα λύνεται μακριά από τον πόλεμο. Το πρόβλημα λύνεται με την ειρήνη, γιατί ενδεχόμενα και ακόμα αυτές οι στρατιωτικές επιχειρήσεις του Ισραήλ που σκορπούν το θάνατο και από τη μία και από την άλλη πλευρά, η κατάσταση αυτή οδηγήσουν σε νέες τρομοκρατικές οργανώσεις, σε νέες Χαμάς. Έχετε δίκιο. Όταν μίλησα πριν για απόσταση, εννοώ ως προς το ψήφισμα αυτό. Mm-hmm. Από την άλλη πλευρά, είναι σαφής και η Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά κυρίως η ελληνική κυβέρνηση, διαστόματος του Πρωθυπουργού, ο οποίος είπε ρητά και κατηγορηματικά, πέραν της καταδίκης, εμείς είμαστε ανέκαθεν υποστηρικτές της ανάγκης να υπάρχει ένα αυτόνομο Παλαιστινιακό κράτος. Από την άλλη πλευρά, συνομιλητές σε αυτό το φρικτό πόλεμο, όπου ήρξα το χειρόν αδίκων η ίδια η Χαμάς. Η Χαμάς δεν είναι η επίσημη αρχή που εκπροσωπεί τον Παλαιστινιακό λαό. Αυτή είναι η αρχή η οποία διοικεί τη Δυτική Όχθη. Η Χαμάς είναι τρομοκρατική οργάνωση και επομένως συνομιλητής είναι η επίσημη αρχή. Και βεβαίως το Ισραήλ, το οποίο έχει δικαίωμα στην άμυνα πάντοτε εντός του πλαισίου του διεθνούς δικαίου και του ανθρωπιστικού δικαίου. Και επίσης, επιπρόσθετα, ξέρετε ότι ο κ. Πρωθυπουργός συνομίλησε με τον Νετανιάχου, συνομίλησε με τον ηγέτη των Παλαιστινίων, τον Αμπού Αμπάς, και κράτησε μία στάση απόλυτα προς την ειρηνευτική οδό, την οποία και εσείς περιγράψατε, υπό την προϋπόθεση όμως ότι θα υπάρχει μια στρατηγική ήττα της Χαμάς. Αυτό δηλαδή τώρα, αν υπέρμετρα δρά το Ισραήλ και κρίνεται γι' αυτό, σε κάθε περίπτωση δεν είναι εκείνο το άδικο μέρος αυτής της διαμάχης που ξεκίνησε. Και βέβαια το μάτι μας, όλων ημών, και ιδίως της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πρέπει να είναι στους αμάχους, στην ανάγκη της ανθρωπιστικής βοήθειας και των δρόμων που θα ακολουθηθεί αυτή. Είδατε ότι η Ελλάδα πρωταγωνιστεί τώρα σε μια προσπάθεια μέσω της θαλασσίας οδού να υπάρξει αυτή η ανθρωπιστική βοήθεια και να φτάσει πραγματικά στους αμάχους, όπως επίσης και η Ευρωπαϊκή Ένωση τριπλασίασε και την οικονομική βοήθεια με τις ασφαλιστικές δικλίδες να μην πάει αυτή στη Χαμάς, αλλά πραγματικά εκεί που προορίζεται.
Να θέσω ένα ακόμη ζήτημα γι' αυτό, γιατί το συνδέσατε και με την υπόθεση μεταναστευτικού. Να θέσω το ζήτημα. Αρχικά, αν υπάρχουν αυτοί οι φόβοι, νομίζω υπάρχουν σε όλους μας, πόσο αυτοί είναι εντυνόμενοι για μια ενδεχόμενη κλιμάκωση στην ευρύτερη περιοχή, γιατί κάτι τέτοιο θα σηματοδοτήσει και για την χώρα μας. Αφορά την Ελλάδα, αφορά όλο τον κόσμο φυσικά. Πάρα πολλά. Έχει και τις εξής παραμέτρους που είναι επικίνδυνες, αυτό πάνω που λέτε. Την κλιμάκωση όλοι την απευχόμαστε, αλλά πάντα ο κίνδυνος είναι υπαρκτός. Αυτή τη στιγμή μένετε είναι στον πυρήνα του πολέμου. Οι κίνδυνοι είναι αφενός με τους απελπισμένους αυτούς τους ανθρώπους, οι οποίοι θα προσπαθήσουν σε ένα μεγάλο αριθμό, εκατομμύρια άνθρωποι πια θα θελήσουν να έρθουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση, να φύγουν από αυτή την κατάσταση, να προσπαθήσουν στην αρχή να περάσουν στην Αίγυπτο, αλλά και άλλοι θα περάσουν και στην Τουρκία. Ξέρουμε ότι η Τουρκία πάλι είναι ένα πρόβλημα σε όλη αυτή την ειρηνευτική προσπάθεια, ότι έχει ταχθεί υπέρ της Χαμάς, την οποία χαρακτηρίζει απελευθερωτικό κίνημα. Από την άλλη πλευρά, έχουμε δει και μια τάση αύξησης αντισημιτισμού στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Όχι ότι είναι καινούργιο το φαινόμενο, αλλά τροφοδοτείται από αυτή τη σύραξη που έχουμε στη γειτονιά μας. Και επιπρόσθετα υπάρχει και μια ανησυχία για τρομοκρατικά χτυπήματα εντός ευρωπαϊκού εδάφους, εντός των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εντός και των χωρών της Ευρώπης, και μάλιστα από τρομοκράτες οι οποίοι μπορεί να είναι και δεύτερης και τρίτης γενιάς Ευρωπαίοι πολίτες με ευρωπαϊκά διαβατήρια, όταν υπάρχει τέτοια ένταση και τέτοια έξαρση πολέμου στη γειτονιά μας. Λοιπόν, να δούμε λίγο το κομμάτι του μεταναστευτικού, γιατί μπορεί να αποτελεί κορυφαία προτεραιότητα και να το ακούμε και να το συζητάμε. Η τραγωδία συνεχίζεται, ανοιχτά της Μεσογείου. Δεν ξέρω κατά πόσο τελικά η Ευρώπη το έχει αγγίξει στις όλες του διαστάσεις και αν υπάρχει υπεύθυνη μεταναστευτική πολιτική. Η ουσία είναι ότι έχουμε διαφορετικές πολιτικές. Δεν ξέρω αν συμφωνούμε κάπου και τι πρέπει να γίνει τώρα. Θα σας πω με κάθε λεπτομέρεια όσο μπορώ στα πλαίσια ενός δελτίου, γιατί έχω και το φάκελο εγώ, μετέχω στην Επιτροπή που το χειρίζεται. Αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε στον τρίλογο, τα τρία νομοθετικά σώματα, δηλαδή Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και Συμβούλιο, για να καταλήξουμε σε μια κοινή ευρωπαϊκή πολιτική ρύθμισης μετανάστευσης και ασύλου. Είμαστε, υποτίθεται, σε μια καλή πορεία. Δεν μπορώ να πω υπεύθυνο ότι είμαστε στην τελική ευθεία, αλλά αναγκαίο έχουμε πει σε όλους τους τόνους, όλοι όσοι εργαζόμαστε πάνω σε αυτό το αντικείμενο και κυρίως οι αρχηγοί των κρατών μελών, ότι αν τελειώσει και αυτή η θητεία χωρίς να υπάρχει μια ενιαία, ένα νέο Δουβλίνο για αυτούς που μας παρακολουθούν, θα έχουμε σε αυτό το σημείο αποτύχει. Υπάρχει μια θετική κατεύθυνση. Για πρώτη φορά το Συμβούλιο κατέληξε στο ότι η αλληλεγγύη πρέπει να είναι υποχρεωτική και κάποιοι άλλοι άξονες τους οποίους συζητούμε, γιατί υπάρχουν διαφωνίες και αποκλίσεις από τα ψηφίσματα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με το Συμβούλιο. Όμως η ουσία είναι ότι υπάρχουν χώρες οι οποίες δεν συνεργάζονται όπως θα θέλαμε, όμως υποχρεούνται σε μια μορφή αλληλεγγύης, και ήταν και θετικό να το βάλω στην παράμετρό μας, επειδή ξέραμε ότι απέναντι είχαμε μια Ουγγαρία του Ορμπάν και μια Πολωνία, οι οποίοι έκλειναν το διάλογο τελείως. Τουλάχιστον στην Πολωνία υπήρξε η ανάδειξη φιλελεύθερης κεντροδεξιάς τώρα κυβέρνησης, η οποία θα είναι ένα τμήμα της επόμενης συγκυβέρνησης. Άρα φεύγει από αυτή την αντιδραστική πολιτική και η υποχρεωτική αλληλεγγύη μένει να αποδειχθεί στην πράξη. Σε κάθε περίπτωση τα κράτη-μέλη έχουν μια δική τους ευθύνη, όπως ξέρετε πολύ καλά. Η Ελλάδα τα τελευταία 4 χρόνια μπόρεσε να ελέγξει το πρόβλημα εντός των τυχών, και με τις δομές τις οποίες φιλοξενούνται οι άνθρωποι αυτοί, αλλά και με σωστές υποδομές μιας αξιοπρεπούς διαβίωσης, με αύξηση των επιστροφών. Όμως το δικό μας το πρόβλημα, ειδικά στην Ελλάδα, λόγω της γειτνιάσεώς μας με την Τουρκία και λόγω του γεγονότος ότι οι θαλάσσιες οδοί ακόμη δεν μπορούν να ελεγχθούν απόλυτα. Ο Εύρος έχει ελεγχθεί, μας διαβεβαίωσε και ο Υπουργός Μεταναστευτικής Πολιτικής, ότι από εκεί σταμάτησαν οι ροές, μειώθηκαν και από τις θαλάσσιες οδούς, αλλά σε κάθε περίπτωση, εάν ο πρόεδρος Ερντογάν δεν επιτέλους συμφωνήσει ότι αυτά τα οποία συμφωνεί διαλόγου ή με έγγραφες συμφωνίες θα πρέπει να τα τηρεί και να ελέγξει τους διακινητές, που είναι εκατοντάδες πια, χιλιάδες οι δραστηριότητες που ασκούνται στα πλαίσια ενός οργανωμένου εγκλήματος, αν αυτό δεν ελεγχθεί,
καταλαβαίνουμε ότι το πρόβλημα δεν θα έχει μια άμεση και μια οριστική λύση, γιατί αυτό που έχει πει και ο κύριος Πρωθυπουργός, δεν μπορεί να αποφασίζουν οι διακινητές ποιοι θα μπαίνουν και ποιοι θα βγαίνουν στα εδάφη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτά αποφασίζονται με διεθνείς συμβάσεις και συμφωνίες. Και σε κάθε περίπτωση, τουλάχιστον η Ελλάδα, ως φυλάσσοντας από τη γεωγραφική της θέση ασφαλώς τα εξωτερικά ευρωπαϊκά σύνορα, μπορεί να διαβεβαιώνει τους πολίτες ότι έχει ρυθμιστεί αυτό το θέμα και οι δυνάμεις ασφαλείας μπορούν να εξασφαλίσουν την ασφάλεια των πολιτών. Όμως το πρόβλημα, επειδή το συνδέσαμε με τον πόλεμο, ήρθε ενδεχομένως ξανά να μας χτυπήσει την πόρτα. Το απευχόμαστε να είναι με έναν τρόπο εξαιρετικά επιθετικό. Το επιθετικό το λέω ως προς την ορμή των μεταναστευτικών ροών, όχι επιθετικό με άλλη σημασία. Ελπίζουμε ότι θα είναι ελέγξιμο. Σε κάθε περίπτωση τώρα αυτό το οποίο προέχει είναι οι άμαχοι και οι απελπισμένοι άνθρωποι εκεί, τα προφανώς. Θύματα και η επιστροφή των ομήρων. Θέλω να σας ρωτήσω σιγά τελευταίο. Έξω πάμε καλά με την οικονομία, μέσα δεν πάμε καλά. Η ακρίβεια παραμένει κυρίαρχο ζήτημα, φυσικά σε όλη την Ευρώπη παραμένει. Αλλά εδώ βλέπουμε πάρα πολλές στρεβλώσεις και αυτές δεν είναι μόνο το τι αναδεικνύονται από την υπόθεση της πολιτικής και των μέτρων στήριξης που ίσως δεν λαμβάνονται στον βαθμό που θα έπρεπε, αναδεικνύονται από τους ίδιους πολίτες. Βλέπουμε ελληνικά προϊόντα που στην Ελλάδα έχουν άλλη τιμή, στην Ευρώπη έχουν άλλη τιμή. Βλέπουμε πάρα πολλά πράγματα. Δεν ξέρω αν εκεί πρέπει να επιταχύνει περισσότερο η κυβέρνηση. Είδατε ότι σήμερα αναγγέλθηκαν και δύο βαρβάτα, θα λέγαμε, πρόστιμα εναντίον δύο μεγάλων εταιριών της τάξης του 1 εκατομμυρίου εισεκάστη, άρα 2 εκατομμύρια, από εσφαλμένους κωδικούς, από φοροδιαφυγή η οποία ήταν προφανής. Και βεβαίως ξέρετε ότι η κυβέρνηση τμηματικά, σταδιακά αναγγέλει μέτρα ανακούφισης των ευαλώτων ομάδων, αλλά και έχουν ενταθεί οι έλεγχοι στην αγορά. Σας το λέω για εκείνους που μας παρακολουθούν. Επειδή κατηγορούμαστε από την αντιπολίτευση ότι ενδεχομένως δεν είναι επαρκής ο μηχανισμός ελέγχων, να θυμίσω ότι παραλάβαμε μόνο 7 ελεγκτές και οι οποίοι αυξήθηκαν σε 90, αλλά πλέον υπάρχει και ηλεκτρονικός έλεγχος, διότι ιδιαίτερα τα μεγάλα σούπερ μάρκετς, εκεί όπου αντιλαμβάνονται ότι κάποιο προϊόν είναι υπερτιμημένο σε επίπεδο εσχροκέρδειας, αμέσως υπάρχει ένα κόκκινο κουμπάκι, ας πούμε, είναι η ηλεκτρονική σύνδεση και επομένως ενημερώνονται οι υπηρεσίες, η, όπως λέγεται, διυπηρεσιακή μονάδα ελέγχου αγοράς, ενημερώνεται αμέσως και επιλαμβάνονται οι αρχές. Οι έλεγχοι δηλαδή που έχουν ενταθεί σε όλη την επικράτεια, υπάρχει και μια αντιμετώπιση πια από τη μισθολογική και οικονομική διαχείριση των πολιτών. Ξέρετε ότι υπάρχει αύξηση, αναγγέλθηκε άνοδος του κατώτατου μισθού, υπάρχει φορολευρύνση σε όλα τα επίπεδα και ειδικά μέτρα για τους ευάλωτους. Και μάλιστα αναγγέλθηκαν και ειδικά, επειδή μιλάμε εν γέννη για την ακρίβεια πέραν από τα προϊόντα, αναγγέλθηκαν και μέτρα ελάφρυνσης για το νέο τιμοκατάλογο που θα έρχεται στο ρεύμα και ειδικότερα για εκείνα τα νοικοκυριά τα οποία θα θερμανθούν μέσω του ρεύματος και σε περιοχές της χώρας μας που είναι ιδιαίτερα πλήττονται από τις καιρικές συνθήκες. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα έχουμε τη δυνατότητα να τα ξαναπούμε, εστιάζοντας όλα αυτά τα θέματα για μια ακόμη φορά, τα οποία είναι θέματα που δυστυχώς θα μας απασχολήσουν για καιρό. Να είστε καλά. Πάμε να έρθουμε εμείς στα δικά μας. Ακούσαμε την κυρία Βόζεμπεργκ να περιγράφει την κατάσταση και στη διεθνή σκηνή και στα εσωτερικά θέματα, κυρίαρχα στο θέμα της οικονομίας. Να έρθουμε στα δικά μας. Το ίστατο χαίρε με τη συγκίνηση να είναι εμφανής, είπαν όλοι σήμερα, αποχαιρετώντας τον σπουδαίο αρχαιολόγο Πέτρο Θεμέλη στην τελευταία του κατοικία στη γη της Αρχαίας Μεσσίνης. Όταν βλέπεις ένα μνημείο σκάβοντας να έχει εκατοντάδες κολόνες πεσμένες μπροστά σε ένα στυλοβάτι, σου λέει σήκωσέ με όρθιο, μη με αφήνεις κάτω στο έδαφος. Στον τόπο της καρδιάς του, στο χώμα που λάτρεψε, στη σκιά μιας ελιάς, με θέα στον αρχαιολογικό χώρο που ο ίδιος έφερε στην επιφάνεια και με την εξωστρέφεια, το οξυδερικές πνεύμα και το πρωτοπόρο βλέμμα του, μας χάρισε σε πείσμα όποιων δυσκολιών, ετάφη ο αρχαιολόγος Πέτρος Θέμελης. Ο πιο σημαντικός αρχαιολόγος της γενιάς του που κρατούσε στα χέρια του το κλειδί της γνώσης έχοντας ένα όραμα καθολικό που το είδε να πραγματοποιείται.
δόμεθα υπερ μακαρίας μνήμης και αιωνίου αναπαύσεως της ψυχής του κοιμημένου δούλου του Θεού Πέτρου και υπέρ του προσωπού είναι αυτό πανθυμέλημα εκούσιον δε και ακούσιον όπως Κύριος ο Θεός ημών τάξη της ψυχήν αυτού εν θα οι δίκαιοι αναπαύονται τα ελέη του Θεού τη βασιλεία των ουρανών και άφεσιν των αυτού αμαρτίων. Αναρωτιέμαι, έφυγε ο Πέτρος? Δεν έφυγε. Έφυγε μόνο η ύλη του, αλλά το πνευματικό του μέγεθος ήταν τόσο μεγάλο, απλώνεται τόσο παντού με επίκεντρο αυτόν τον ιερό χώρο πια που τον υποδέχτηκε. Εκείνο που έχω να πω μονάχα, γιατί δεν νιώθω τη δύναμη να πω τίποτα άλλο, είναι ότι εδώ είμαστε μαζί με την Υπουργό και δώσαμε μια υπόσχεση να περιφρουρήσουμε με κάθε τρόπο αυτό εδώ το μνημείο, αλλά συνολικά και το πνευματικό του έργο. Καλό ταξίδι, Πέτρο μας. Αιωνία σου μίξω μακάριστε και ήμις αδερφέ ημών. Αιωνία σου μίξω μακάριστε και ήμις αδερφέ ημών. Αιωνία σου μίξω μακάριστε και ήμις αδερφέ ημών. Δόξα σοι ο Θεός, η ελπίσιμον δόξα σοι. Ο και νεκρών και ζώντων την εξουσία έχουν στα θάνατο βασιλεύσει. Και αναστάσσε εκ νεκρών Χριστός ο αληθινός Θεός ημών. Υπόσχεση μεγάλη και χρέος πολύτιμο. Να διαφυλάξουμε την παρακαταθήκη που αφήνει και να συνεχίσουμε στο μέτρο που μπορούμε, γιατί σίγουρα ο Πέτρος μπορούσε περισσότερο από μας, αυτό το έργο του. Το έργο του εδώ, στην Αρχαία Μεσσήνη, αλλά και γενικότερα την πνευματική του παρακαταθήκη. Ολοκληρώθηκε η πράξη και η μεσσηνιακή γη, το χώμα, το οποίο ο ίδιος αγάπησε περισσότερο από τον καθένα, τον υποδέχεται ειρηνικά. Δεν νομίζω ότι πρέπει κανείς να πει τίποτα περισσότερο, αλλά η μορφή του, το πνεύμα του, θα κυριαρχεί εδώ πάντοτε. Αθάνατος Πατέρας! Πέτρος ο Θέμελης ήταν μεγάλος δάσκαλος. Ήταν δάσκαλος για αρχαιολόγους, ήταν όμως και δάσκαλος για ανθρώπους σαν και εμένα που δεν είμαι αρχαιολόγος. Και αυτό που δίδαξε σε πολλούς από εμάς είναι ότι τα αρχαία μνημεία, όσο σημαντικά και να είναι σαν πέτρες, σαν μνημεία, έχουν και κάτι άλλο να μας πούνε. Έχουν ένα πνεύμα το οποίο πρέπει να το ξαναζήσουμε και να του δώσουμε τη δυνατότητα να μην κοιτάει μόνο προς τα πίσω, να κοιτάει προς τα μπρος, να μας βοηθήσουν στο σήμερα και να μας βοηθήσουν να χτίσουμε ένα καλύτερο αύριο. Και νομίζω ότι γι' αυτό εγώ τουλάχιστον του είμαι πολύ ευγνώμων. Γιατί είναι άλλο πράγμα να βλέπεις οριασμένο ένα μνημείο και άλλο να το αναστηλώσεις. Καταρχήν μαθαίνεις περισσότερα πράγματα για το ίδιο το μνημείο και δεύτερον έχεις όλα αυτά τα θετικά στοιχεία κατά τη γνώμη μου. Που σήμερα τα κατανοούμε καλύτερα, γιατί στο παρελθόν λέγαμε άφησε τα μνημεία να είναι πεσμένα οι κολόνες και μην τα σηκώνεις όρθια. Υπάρχει ακόμα αυτή η αντίληψη εν μέρη ανάμεσα στους ορισμένους. Και η Μεσσήνη ήταν μια πόλη φυσικά σωριασμένη κάτω, αλλά με ένα αυθεντικό υλικό που υπήρχε εκεί και σε προκαλούσε να το χρησιμοποιήσεις για να ξαναστήσεις τα μνημεία. Και αυτός ήταν ο κύριος στόχος μας και εξακολουθεί να είναι. Απόψε στις 10, αμέσως μετά το κεντρικό μας δελτίο ειδήσεων στην τηλεόραση Μπέστα, έχετε δυνατότητα να παρακολουθήσετε ένα ξεχωριστό αφιέρωμα στον Πέτρο Θέμελη. Γι' αυτό έχει φροντίσει ο σπουδαίος σκηνοθέτης Μπάμπης Τσόκας, που περιγράφει με πρωτογενή τρόπο στα όσα ο κορυφαίος αρχαιολόγος προχώρησε. Ο τίτλος της ταινίας είναι «Πέτρος Θέμελης, άγγιξα, αγάπησα, έσκαψα». Απογυμνώνοντας το σώμα και το άγαλμα από την πυκνή σκιά του, από το καθρέφτισμα, το χωικό του ένδυμα, το απατηλό περίβλημα, τη σάρκα γυρεύοντας και τον καρπό, την πιο βαθιά πληγή στη ρίζα της πληγής. Δάχτυλα φτάνοντας ως την καρδιά, ως την απόκρυφη φωτιά της πέτρας. Άγγιξα, αγάπησα, έσκαψα, σύναξα θλίψη, γέμισα βοή. Απόψε στις 10, αμέσως μετά το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Best, θα έχετε τη δυνατότητα να παρακολουθήσετε την ταινία του γνωστού σκηνοθέτη Μπάμπη Τσόκα,
αφιερωμένη στον Πέτρο Θέμελη, με τίτλο «Πέτρος Θέμελης, άγγιξα, αγάπησα, έσκαψα». Το όραμά μου πραγματοποιείται σταδιακά σιγά σιγά, αλλά δεν έχει ολοκληρωθεί. Θέλω να κάνω τη Μεσίνη πραγματικά ένα χώρο πρότυπο και να της δώσω μια εικόνα πιο ολοκληρωμένη από αυτή που έχει τώρα, που βλέπουν οι επισκέπτες, οι φίλοι και κατά κάποιον τρόπο ενθουσιάζονται, εντυπωσιάζονται, αλλά δεν είναι μόνο αυτό που πιστεύω ότι έχει να προσφέρει αυτός ο αρχαιολογικός χώρος που λέγεται Αρχαία Μεσίνη. Στο μέλλον θα βελτιωθεί και μου χρειάζεται αυτή η τρέχουσα πενταετία με τα μέσα που έχω, ώστε να φέρω σε πέρας, ας το πούμε, αυτό που λέγεται όραμα απορισμένους. Πρόκειται για μια ταινία που αναφέρεται στη ζωή, στο ανασκαφικό και αναστηνολογικό έργο του καθηγητή κλασικής αρχαιολογίας. Μια ταινία που προβάλλει το πάθος στον έρωτα και τη φλόγα που έθρεφε μέσα του για τον ελληνικό πολιτισμό και την πολιτιστική μας κληρονομιά. Γεννήθηκα στη Θεσσαλονίκη το 1936. Σε μια εποχή που εκ των υστέρων φυσικά πληροφορήθηκα ότι ήταν δύσκολη για την πατρίδα μας, είχε επέλθει η δικτατορία, αλλά το χειρότερο είναι ότι αμέσως μετά από λίγα χρόνια είχαμε την γερμανική κατοχή στην Ελλάδα. Αμέσως μετά το κεντρικό μας δελτίο ειδήσεων θα έχετε δυνατότητα να παρακολουθήσετε περισσότερα. Τώρα η Πελοπόννησος γύρισε οριστικά σελίδα με την ολοκληρωμένη διαχείριση των απορριμμάτων και αυτό τελικά πιστοποιείται από παντού. Αν και τελειώσαμε τις χωματερές, υπάρχει ακόμα περιθώριο βελτίωση στην προσπάθεια για την ανακύκλωση. Αυτός είναι και ο κεντρικός επόμενος στόχος που τέθηκε στη 15η Πανελλήνια Συνάντηση των Φώτασα που γίνεται στην Καλαμάτα. Η προσπάθεια συνεχίζεται στο πλαίσιο της ένταξης της πόλης Καλαμάτας στις 100, έξυπνες και κλιματικά ουδέτερες. Με αναφορές σε όσα έγιναν, αλλά και το μεγάλο ζήτημα της ανακύκλωσης που έχει μείνει πίσω, πραγματοποιείται στην Καλαμάτα η Πανελλήνια Σύνοδος των Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων, με χαρακτηριστικά όσα ανέφερε σε αυτό το επίπεδο ο Γενικός Γραμματέας Συντονισμού Διαχείρισης Αποβλήτων, Μανώλης Γραφάκος. Κάναμε σημαντική δουλειά στη μείωση των προστήμων από την Ευρωπαϊκή. Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Κάναμε σημαντική δουλειά στο θεσμικό πλαίσιο. Δεν κάναμε καλή δουλειά στην ανακύκλωση. Και βεβαίως τον ελέφαντα στο δωμάτιο τον γνωρίζετε. Ασχέτως εάν δεν τον κατονομάζουμε. Δυστυχώς χάσαμε 2 χρόνια. Φέρει ευθύνη η προηγούμενη διοίκηση του ΕΟΑ. Τώρα όμως έχουμε μια άλλη σελίδα. Είμαι λοιπόν σε θέση να ανακοινώσω ότι η ανακύκλωση είναι η πρώτη μας προτεραιότητα την επόμενη περίοδο. Ο κύριος Γραφάκος δεσμεύτηκε πως σε αυτήν την κατεύθυνση η πολιτεία θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να ενισχυθούν κυρίως οι μικροί δήμοι και να προχωρήσει το ζήτημα της ανακύκλωσης, με αίσθηση να προκαλούν οι αναφορές του στους ΦΟΣΔΑ. Ό,τι ζητήσατε σε προσωπικό το δώσαμε. Στο χέρι το δικό σας είναι να υλοποιήσετε αυτές τις προσλήψεις. Υπάρχουν 3 περιφέρειες στη χώρα που έχουν παραπάνω από ένα φως, αλλά το χειρότερο δεν είναι αυτό, είναι ότι είναι ανενεργή. Πάμε να επιστρέψουμε εμείς σε αυτό που λέγαμε νωρίτερα και στα όσα θα έχετε και εσείς τη δυνατότητα να παρακολουθήσετε απόψε με την ταινία του Μπάμπη Τσόκα για τον Πέτρο Θέμελη. Έχουμε στην άκρη της τηλεφωνικής μας επικοινωνίας τον σπουδαίο σκηνοθέτη. Καλησπέρα, κύριε Τσόκα. Καλησπέρα από τη χιονισμένη Στοχόλμη. Είσαστε μακριά, αλλά ζήσατε κοντά στον Πέτρο Θέμελη και είχατε δυνατότητα να καταγράψετε σε μια ταινία αφιέρωμα στη ζωή του πάρα πολλά μέσα σε κάποια χρόνια. Πώς ήταν αυτή η εμπειρία και πώς περιγράφετε εσείς τον Πέτρο Θέμελη? Ναι, λοιπόν, εγώ δεν γνώριζα τον κύριο Θέμελη. Απλώς διάβασα σε μια συνέντευξη που είχε δώσει εδώ και 14 χρόνια στην Καθημερινή, που έλεγε ότι η Ελλάδα μπορεί να ζήσει μόνο με τον πολιτισμό της, τίποτε άλλο. Ήταν τα χρόνια τότε που η Ελλάδα είχε πρόβλημα με την οικονομία και τότε εγώ ήρθα σε επαφή με έναν ευπατρίδη Έλληνα που ζει στη Σουηδία που λέγεται Θανάσης Ψαρούλης. Και το ρώτησα, επειδή αυτός είναι από την Καλαμάτα και ζει στη Σουηδία πάρα πολλά χρόνια, το ρώτησα αν είναι δυνατόν να με συνδέσει με τον κύριο Θέμελη, γιατί τα τελευταία χρόνια, τα 14-15 χρόνια της ζωής μου, τα έχω αφιερώσει να παρουσιάζω Έλληνες, μεγάλους Έλληνες στην Ελλάδα και στον κόσμο. Mm-hmm. Και έτσι ο Θανάσης Ψαρούλης με έφερε σε επαφή με τον κύριο Θέμελη. Και από τότε άρχισε ένα όμορφο ταξίδι, το οποίο διήρκησε περίπου 3 χρόνια. Ανεβοκατέβαινα Σουηδία, Μεσίνη. Σουηδία, Αρχαία Μεσίνη.
Στοχόλμη δηλαδή, και σιγά σιγά έφτιαξα αυτό το πορτρέτο που θα παρουσιάσετε απόψε. Είναι τελείως προσωπικό, είναι ένα πορτρέτο που ο ίδιος βγάζει την ίδια του ψυχή. Είναι συναισθηματικό και ταιριάζει απόλυτα στη σημερινή ημέρα που είναι η ημέρα ταφής. Θυμάμαι, όταν δείτε το πορτρέτο αυτό θα δείτε και τελειώνουν οι τίτλοι στο τέλος. Ο Πέτρος Θέμελης λέει το εξής: «Γεννήθηκα στη Θεσσαλονίκη, διαμένω στην Αθήνα. Κατοικώ όμως στην αρχαία Μεσίνη, όπου στεγάζω την ψυχή μου, τα συναισθήματά μου και τις αγάπες μου. Εκεί θέλω να αφήσω και την τελευταία μου πνοή». Αυτό που συνέβη σήμερα. Σήμερα έγινε η ταφή του Πέτρου Θέμελη. Και αυτό το λέει στην ταινία στο τέλος, αφού μας περιγράφει όλη τη ζωή του, τα παιδικά του χρόνια, την ορφάνια του, έχασε τη μητέρα του 2 ετών. Δηλαδή μιλάμε για ένα ντοκιματέρ που διαφέρει, είναι δραματοποιημένο, είναι η ψυχή του Πέτρου Θέμελη και όλο αυτό τον αγώνα που έχει κάνει για να τις ανασκαφές και όλο αυτό τον αγώνα για να βρει αυτά τα χρήματα για να φτιάξει αυτό το όμορφο παγκόσμιο μνημείο, μπορεί να το πει κανείς. Εγώ με τον κύριο Θέμελη μετά γίναμε φίλοι, πάρα πολλοί φίλοι. Να φανταστείτε ότι προημερών, εκτός από τα τηλέφωνα που τηλεφωνιόμασταν, μου στείλε και ένα υπέροχο ύμνο που λέγεται «Ο ύμνος της Μεσάνας». Ένα πάρα πολύ ωραίο έργο, γιατί ύμνο, τον οποίο ένας φίλος μου μουσικός, καθηγητής του Μουσικού Σχολείου Περβέζης, που φτιάχνει, που έχει συνθέσει και έχει βάλει μια υψήφωνος που το τραγουδάει. Σκοπός μας είναι μέσα από αυτό τον ύμνο να συνεχίσουμε τις καινούργιες έρευνες που έκανε ο κύριος Θέμελης με τις ανασκαφές στην αρχαία Μεσίνη. Εκτός αυτού, όλο αυτό το διάστημα που εγώ κινηματογραφούσα και ερχόμουν αρχαία Μεσίνη και Σουηδία, μου έστειλαν χαιρετισμούς με μια ωραία κάρτα που φτιάχνε μόνος του, γιατί όταν ήταν 12-13 ετών ο Θέμελης άρχισε και ζωγράφιζε, έκανε τοπία, έκανε και μου έστειλανε γοργόνες μέσα από τη μυθολογία. Και όταν μετά από 3-4 χρόνια, όταν κάναμε την πρεμιέρα της ταινίας του Ούντεον Όπερα, τον ρώτησα τι όμορφες είναι αυτές οι γοργόνες που μου στέλνεις. Αλλά μία λείπει όμως, η Πρεβεζάνα η Ακτία. Μετά από ένα χρονικό διάστημα μου ξανά στείλε άλλη μία γοργόνα και σου λέει, σου κάνει αυτή η Μπάμπη. Αυτή η γοργόνα, χάρη στον κύριο Θέμελη, έχει στηθεί στην Πρέβεζα, στο λιμάνι της Πρέβεζας. Είναι ένα με μάρμαρο πεντέλης που το έχει φτιάξει ένας καλαματιανός, ο οποίος λέει ο Γιάννης ο φίλος μου, ο Γκούζος, και το έχουμε στήσει ακριβώς στο λιμάνι. Όποιος πηγαίνει στην Πρέβεζα έχει γίνει σημείο αναφοράς, έχω γίνει και γάμοι εκεί και ο ίδιος ο Θέμελης έκανε τα αποκαλυπτήρια. Δηλαδή δεν είναι μόνο το μεγάλο αυτό έργο που έχει κάνει στην αρχαία Μεσίνη, έχει κάνει ένα τεράστιο αποτύπωμα οικουμενικό ουσιαστικά. Ακριβώς. Όταν κάποιος από όλους που μας ακούει απόψε επισκεφτεί την Πρέβεζα θα δει αυτή την όμορφη γοργόνα, την Ακτία, την Πρεβεζάνα, που είναι ακρόπρωο. Είναι πανέμορφη. Είναι πεντελικό μάρμαρο, ήταν 5 τόνοι και ο καλλιτέχνης το φτιάξε σε 2,5 τόνους, το σκάλισε δηλαδή το... Τι ήθελα να σας πω πολλά για τον κύριο Θέμελη. Με τον κύριο Θέμελη πήγαμε στην Αυστραλία, παρουσιάσαμε το έργο του και την αρχαία Μεσίνη και το πορτρέτο του, έχουμε κάνει και άλλα ταξίδια μαζί. Πάντα μιλούσε με πολύ αγάπη για την Ελλάδα και για την τέχνη και αυτό ειδικά μου το έλεγε συνέχεια, ότι να το λέμε, η Ελλάδα μπορεί να ζήσει μόνο από τον πολιτισμό της. Ναι. Καταλάβατε, δηλαδή το έλεγε και όταν, να σας πω και κάτι άλλο ακόμη, να μην σας φέρω το χρόνο, μια μέρα ο κύριος Θέμελης με πήρε και μαζί με τον Θανάση τον Ψαρούλη και με πήγανε σε ένα χωριό που είναι δίπλα στο Μεγκαλά. Είναι το χωριό που λέγεται Νεοχώρη. Εκεί με βάλανε σε ένα γκρεμισμένο σπίτι.
να δω τι γίνεται εκεί. Και μέσα εκεί βρήκα ένα μπαούλο. Εγώ νόμιζα ότι είναι το σπίτι ήταν κατεφερμένο φυσικά, γκρεμισμένο. Νόμιζα ότι θα είναι κάποιος μετανάστης που θα έχει φύγει για τη Γερμανία, για τη Σουηδία, όπως και εγώ, και το έχουν εγκαταλείψει. Και μου λέει ο κύριος Θέμελης, αυτό το σπίτι, μου λέει, ξέρεις τι μου είναι. Είναι το πατρικό σπίτι της Μαρίας Κάλλας. Και εκεί υπήρχαν, δηλαδή, το πατρικό σπίτι με έπιπλα, με μπαούλα μέσα, με πράγματα παρατημένα, γκρεμισμένο, χωρίς να είδε κανείς μια... καμία σημασία, καμία σημασία. Και έτσι, και σιγά σιγά, δηλαδή πρέπει να σου το πω, έφτιαξα μια υπέροχη ταινία που την έχω παρουσιάσει σε όλο τον κόσμο, χάρη στον κύριο Θέμελη και στον κύριο Ψαρούλη φυσικά, που λέγεται «Η δική μας Μαρία Κάλλας». Έχω γυρίσει όλο τον κόσμο και έχω παρουσιάσει αυτή τη έτσι με αυτή τη δύναμη και με αυτή την ένταση να αναδεικνύεται όλες αυτές τις υπέροχες προσωπικότητες. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Σε λίγη ευχαριστώ ώρα θα έχουν τη δυνατότητα. Ευχαριστώ πολύ. Θα έχουν τη δυνατότητα οι τηλεθεατές να παρακολουθήσουν αυτό το ξεχωριστό, την ξεχωριστή ταινία αφιέρωμα. Ναι. Πάμε να συνεχίσουμε εμείς, αφού ευχαριστήσουμε τον κύριο Τσόκα, και να δούμε τα υπόλοιπα θέματα τα οποία σχετίζονται και με την υγεία. Αυξήσεις απλές κλινικές νοσηλείες στα νοσοκομεία με ασθενείς COVID να καταγράφουν αρκετά ζητήματα. Ελπίδα στη μειωμένη διάδοση του κορονοϊού από το εμβολιασμό. Ιδιαίτερα αυξητική τάση παρουσιάζουν τα ραντεβού για το νέο επικαιροποιημένο εμβόλιο, με πολλούς συμπολίτες μας να σπέβδουν να εμβολιαστούν κατά της COVID-19. Είναι η εποχή των εμβολιασμών. Ξέρουμε όλοι ότι από μέσα προς τέλη Νοέμβρη ξεκινάει η εποχή της γρήπης και ξεκινάει και η αύξηση των κρουσμάτων COVID, τα οποία βιώνουμε και από τώρα, και επομένως πρέπει οι άνθρωποι που είναι μεγάλης ηλικίας, άνω των 60 ετών, άνθρωποι με χρόνια προβλήματα υγείας, δηλαδή χρόνιες παθήσεις, καρδιοπάθειες, νεφροπάθειες, πνευμονοπάθειες, θα πρέπει να ετοιμάζονται για το εμβόλιο, έγκυες γυναίκες, υγειονομικοί και άνθρωποι με ευάλωτη υγεία. Τα κρούσματα του κορονοϊού που τις τελευταίες εβδομάδες έχουν αυξηθεί σε συνδυασμό με την παράλληλη κυκλοφορία γρήπης και άλλων ιώσεων έχουν θέσει σε συναγερμό τόσο τις υγειονομικές αρχές όσο και τις ευάλωτες ομάδες των ηλικιωμένων. Πάμε να δούμε κάτι διαφορετικό. Μια πολύ επίκαιρη και ενδιαφέρουσα εσπερίδα πραγματοποιήθηκε στην Καλαμάτα με την πρωτοβουλία του φορέα ΣΑΝΚΕ για την διαχείριση των αποβλήτων εξκαφών, καταδαφίσεων και κατασκευών και τη σχέση του με την κυκλική οικονομία. Μέσω τη συστηματική ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του κοινού, ο φορέα επιχειρεί να θέσει τι βάσει για την κυκλική οικονομία στον τομέα των αποβλήτων που προκύπτουν από εξκαφές, καταδαφίσεις αλλά και τις κατασκευές. Σημαντικοί ομιλητές εστίασαν τη σημασία τη ανακύκλωση αδρανών υλικών για το περιβάλλον αλλά και τα ωφέλη για τη χώρα μας. Τα απόβλητα εξκαφών, κατασκευών και καταδαφίσεων είναι από τα πλέον βαριά και ογκώδη που παράγονται σε ευρωπαϊκό επίπεδο και ως τέτοια οφείλουν να έχουν προτεραιότητα διαχείρισης. Η προσπάθεια για την διαχείριση των αδρανών υλικών εντείνεται τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα, ενώ συνδέεται με την κυκλική οικονομία, την οποία προσπαθούμε ως χώρα να ενισχύσουμε. Ο φορέας ΣΑΝΚΕ, που αποτελεί τον πρώτο στο είδος του και τον πλέον κατάλληλο αδειοδοτημένο φορέα για την ανακύκλωση αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και καταδαφίσεις, πραγματοποίησε στο Επιμελητήριο στην Καλαμάτα μια πολύ σημαντική εσπερίδα αναφορικά με την ανακύκλωση των αδρανών υλικών και την κυκλική οικονομία. Στόχος μας είναι η διάχυση της πληροφορίας για την ανακύκλωση. Κάνουμε συχνά ημερίδες, κάνουμε δράσεις καθαρισμού, κάνουμε διάφορα πράγματα με διάφορους φορείς οι οποίοι εκπροσωπούν την πολιτεία. Η ορθή έννοια της ανακύκλωσης επιβάλλει την έννοια της επαναχρησιμοποίησης με στόχο τη μείωση της περιβαλλοντικής ρήπανσης και την εξάλληψη της ανεξέλεγκτης εναπόθεσης των απορριμμάτων ακόμα και σε παράνομες χωματερές. Μέσα σε αυτή τη λογική λοιπόν περιέχεται και η σημερινή εσπερίδα που έχουμε να παρουσιάσουμε. Έχουμε εδώ τον προτεργάτη της ανακύκλωσης στην Ελλάδα, τον κύριο Σκορδίλη, ο οποίος είναι αυτός που έστησε την ανακύκλωση. Έχουμε τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Υποδομών,
και το Γενικό Διευθυντή του ΕΑΝ. Η Σάνκε, ως μια σύγχρονη και συνεχώς αναπτυσσόμενη εταιρεία που συνεργάζεται με φορείς δημόσιας διοίκησης και τοπικής αυτοδιοίκησης, τεχνικές εταιρείες και μηχανικούς, με πάνω από 90 συνεργαζόμενες μονάδες επεξεργασίας και περισσότερους από 1.000 συλλέκτες μεταφορείς, έχει ως κύριο μέλημα και βασικό πυλώνα της την προστασία του περιβάλλοντος, την ορθή διαχείριση των αποβλήτων και την καταπολέμηση της ανεξέλεγκτης διάθεσης αποβλήτων από εξκαφές, κατεδαφίσεις και κατασκευές. Υπάρχει μια μοναδικότητα εδώ. Η Σάνκη ξεκίνησε μέσα από τα επιμελητήρια. Εγώ συμμετείχα επί 8 χρόνια στον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης, εκπροσωπώντας τα επιμελητήρια όλης της χώρας. Κατά συνέπεια, τα επιμελητήρια όλης της χώρας που τα υπηρέτησα εγώ τουλάχιστον 20 χρόνια, τα θεωρώ σπίτι μου. Άρα, ενδεχομένως εκ περισσού το ευχαριστώ, αλλά το αισθάνομαι από την καρδιά μου να το πω. Για την ανακύκλωση των αποβλήτων, εξκαφών και καταδαφίσεων, τα οποία χάρη στην εξαιρετική δουλειά που κάνουν τα συστήματα, μπορώ να πω ότι είναι σε πάρα πολύ καλό σημείο στη χώρα. Χρειάζεται πάρα πολύ δουλειά όμως ακόμη να γίνει. Επικροτούμε τέτοιες πρωτοβουλίες και θα θέλαμε πάρα πολύ να μεγαλώσει, να δυναμώσει η ανακύκλωση στη χώρα. Εθνικός στόχος είναι τα επόμενα χρόνια το ποσοστό των αποβλήτων ΑΕΚ που ανακυκλώνεται στην Ελλάδα να αυξηθεί. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί και στο πλαίσιο των πράσινων δημόσιων συμβάσεων, για τις οποίες μίλησε ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Υποδομών. Υπάρχει η αρχή των 9R που λένε οι Εγγλέζοι κτλ. Θα πρέπει να τις εφαρμόζουμε αυτές τις 9 αρχές, έτσι ώστε το προϊόν να φτάνει να ανακυκλώνεται τη στιγμή που η αξία του, η πολυματική του αξία, είναι η ελάχιστη δυνατή. Όσο μπορούμε να το επιδιορθώσουμε, όσο μπορούμε να το ξαναχρησιμοποιήσουμε το προϊόν, όσο μπορούμε να το επισκευάσουμε το προϊόν ή μπορούμε και σε δεύτερο χέρι να το χρησιμοποιήσουμε, αυτό πρέπει να γίνεται έτσι ώστε η οικονομία της χώρας μας, που είμαστε και μια χώρα η οποία, εν πάση περιπτώσει, δεν είναι μια χώρα που έχει τη δυνατότητα να πετάει προϊόντα και ιδιαίτερα τεχνολογικά προϊόντα, έτσι ώστε αυτά το όφελος που θα προκύψει από αυτή τη διαδικασία είναι πάρα πολύ σημαντικό για την οικονομία. Αυτό άλλωστε είναι η λεγόμενη κυκλική οικονομία. Πολλές και σημαντικές οι τοποθετήσεις αναφορικά με την εναλλακτική διαχείριση ΑΕΚ και την κυκλική οικονομία από τους ομιλητές της εκδήλωσης, εκεί όπου η δική μνήμα έγινε στην κακή πλευρά της ανακύκλωσης. Είναι ο Έλληνας. Πήραμε όλο τον άργυρο από το Λιλάντιο πεδίο, τον κάναμε τούβλα και χτίσαμε την Αττική ολόκληρη. Το 70-80% της Αττικής έχει χτιστεί με τούβλα από τη Χαλκίδα. Δυστυχώς όμως η κατάσταση έτσι όπως οδηγείται είναι μία αναστρέψη. Ο μη έλεγχος του σχεδίου διαχείρισης από τον επιθεωρητή δόμησης οδηγούν σε αυτή την ιστορία. Στο κατάμεστο πνευματικό κέντρο της Καλαμάτας παρουσιάστηκε το τρίτο συγγραφικό έργο του δικηγόρου Βασιλεία Μανατίδη. Στην βιβλιοπαρουσίαση που διοργάνωσε ο δικηγορικός σύλλογος, εκλεκτοί ομιλητές από το χώρο της δικαιοσύνης μίλησαν για τον κύκλο του Σκορπιού. Στην κατάμεστη αίθουσα του Πνευματικού Κέντρου Καλαμάτας, ο Βασίλης Αμανατίδης ξεδίπλωσε τις πτυχές 4 ιστοριών γεμάτες με πάθος, μυστήριο και τιμωρία. Ένα βιβλίο με 4 διαφορετικές ιστορίες και 4 προσωπικότητες καθημερινές που εγκλωβίζονται στον κύκλο του Σκορπιού. Το βιβλίο αυτό είναι διαφορετικό από τα 2 προηγούμενα. Τα 2 προηγούμενα είχαν και κοινωνικό και ιστορικό περιεχόμενο, παρότι τα πάθη των ηρών και εκεί ήταν στο προσκήνιο. Αυτό το βιβλίο είναι 4 φανταστικές ιστορίες μυστηρίου, πάθους και νέμεσης. Οι 3 λέξεις που σας είπα ως υπότιτλο υποδηλώνουν το περιεχόμενό του. Πρόκειται για 4 ιστορίες που γράφτηκαν από ανθρώπους, δρόμοντα πρόσωπα, στη φαντασία του Βασίλη και μάλιστα εκφράζοντας πολύ σημαντικά, σκληρά ίσως, περιστατικά παράτυπου βίου. Ο κόσμος που έπλασε ο συγγραφέας στο τρίτο του συγγραφικό εγχείρημα είναι μια αντανάκλαση της πραγματικότητας. Στα ερωτήματα που ανακύπτουν αναφέρθηκαν οι εξαίρετοι ομιλητές. Ο Βασίλης μέσα από απρόσμενες εικόνες, σπάνιες λεκτικές αποχρώσεις, αφοπλιστική φυσικότητα και μια αφήγηση που εωρείται δεξιοτεχνικά μεταξύ του συναισθηματικού και του κοινικού, δεν αρκείται στο κοινότοπο και στο προφανές. Κατορθώνει να ρίξει φως ακόμα και στα πιο αδιόρατα, τα πιο ανίποτα, τα ανέφραστα, υπενθυμίζοντάς μας πως ο κόσμος έξω από και μέσα μας δεν είναι παρκώς σαφής.
Ο συγγραφέας που έλκει την καταγωγή του από το χωριό της Νέδουσας του Ταϊγέτου, με περιγραφές που παραπέμπουν τον αναγνώστη στο ίδιο το τοπίο, χρησιμοποιεί την επαρχία όπου μεγάλωσε ως τόπο δράσης των πρωταγωνιστών του. Τον συγγραφέα Βασίλια Μανατίδη, με την τελική ποιότητα, την καθηλωτική δύναμη και την τέχνη της γραφής του, γνώρισα το 2010, διαβάζοντας το πολύ ωραίο μυθιστόρημά του «Δρόμοι πάνω στο χιόνι». Ομολογώ ότι η ανάγνωση του βιβλίου με συνεπήρε. Πλοκή, χαρακτήρες, πάθη, εκπλήξεις πάνω στον ιστορικό καμβά του 20ου αιώνα, μα πιο πολύ υπέροχες εικόνες που θύμιζαν ταινίες του Αγγελόπουλου. Τέτοιες εικόνες που με παρότριναν, χωρίς να το ξέρει ο Βασίλης, να επισκεφτώ μια Κυριακή με τη γυναίκα μου, το όμορφο χωριό του, την Έδουσα. Το βιβλίο δεν είναι ένα απλό αστυνομικό μυθιστόρημα. Κατά τη γνώμη μου είναι ένα ψυχογράφημα των πρωταγωνιστών και ταυτόχρονα ένας γρίφος αστυνομικός προς επίλυση. Ο συγγραφέας που έλκει την καταγωγή του από το χωριό της Νέδουσας του Ταϊγέτου, με περιγραφές που παραπέμπουν τον αναγνώστη στο ίδιο το τοπίο, χρησιμοποιεί την επαρχία όπου μεγάλωσε ως τόπο δράσης των πρωταγωνιστών του. Συνήθως τα μυθιστορήματα αυτά εκτελήσονται σε μεγάλες πόλεις. Εδώ όμως μας δίνει μια επαρχία την οποία γνωρίζει καλά προφανώς και για την οποία αυτό το μυθιστόρημα μπορεί να αποτελεί και ένα ερέθισμα για να ψάξει κάποιος περισσότερο για την περιοχή αυτή. Είχε πετύχει μια βραδιά φεγγαρόφωτη και ήθελε να την απολαύσει. Παραμόνευε από καιρό μια νύχτα με πανσέλινο για να κατέβει είτε στην Προκυμαία είτε στις όχθες του ποταμού. Να θαυμάσει το νερό που έλυνε μέσα του η σελήνη σε 1002 κομμάτια, κάνοντας αλόκοτο αλλά γοητευτικό το νυχτερινό τοπίο. Ερχόμαστε εμείς στην ενημέρωσή σας για τα ζητήματα της Αρκαδίας μαζί με τον συνάδελφο από τη Δημοτική Ραδιοφωνία Τρίπολης, τον Μιλά Αρτόπουλο. Καλησπέρα. Θέμη, καλησπέρα. Είχατε την πρώτη μετεκλογική συνέντευξη του Κώστα Τζιούμη στο Δημοτικό Ραδιόφωνο με αρκετά ενδιαφέρουσες ειδήσεις. Ναι, βγήκαν αρκετές ειδήσεις γιατί ήταν ουσιαστικά η πρώτη φορά που ο Δήμαρχος Τρίπολης μετά την νίκη του στις δημοτικές εκλογές ρωτήθηκε ανοιχτά για όλα τα μεγάλα ζητήματα τα οποία αφορούν και την πόλη της Τρίπολης αλλά και τα χωριά εδώ της περιοχής. Βγήκαν μερικές ειδήσεις, τις οποίες αξίζει να αναφέρουμε κωδικοποιημένα για να τις πληροφορηθεί και ο κόσμος. Πρώτον, για το θέμα με τα έργα στην κεντρική πλατεία της Τρίπολης, η πλατεία Αγίου Βασιλείου, ο Δήμαρχος ξεκαθάρισε ότι δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα, διότι πολλά ακούστηκαν προεκλογικά ότι το έργο πάει στα βράχια και ότι δεν πρόκειται ποτέ να ολοκληρωθεί. Είπε ότι δεν υπάρχει κανένα τέτοιο ζήτημα. Θα περάσει μάλιστα και μια συμπληρωματική σύμβαση το προσεχές χρονικό διάστημα από το Συμβούλιο και εκτιμάται πως περίπου στο τέλος του 2023 η πλατεία θα είναι έτοιμη. Το ίδιο ουσιαστικά χρονοδιάγραμμα υπάρχει και για το κολυμπητήριο, ένα θέμα που έχει ταλαιπωρήσει αρκετά την πόλη της Τρίπολης, τα έργα εξελίσσονται και επίσης εδώ εκτιμάται ότι στο τέλος του Δεκεμβρίου το κολυμπητήριο θα είναι έτοιμο προκειμένου με το νέο έτος να επαναλειτουργήσει και βέβαια να ξεκινήσει μια μεγάλη προσπάθεια για να ξανασταθεί στα πόδια του, να λειτουργήσουν οι κολυμπητικοί σύλλογοι, να μπορέσει η Τρίπολη να διεκδικήσει ξανά μεγάλες κολυμπητικές διοργανώσεις και να μείνει πίσω όλο αυτό το ζήτημα το οποίο προέκυψε με τη στατική επάρκεια του κολυμπητηρίου, κάτι που Θέμη είδαμε και στο ΆΚΑ και στις Σέρες και στη Λάρισα αντίστοιχα προβλήματα να προκύπτουν. Γιατί κάποια στιγμή λέγαμε εδώ στην Τρίπολη, μα καλά, προέκυψε ένα θέμα στατικής επάρκειας, θα κλείσει το κολυμπητήριο, τόσο σοβαρό είναι. Και όμως βλέπουμε συνεχώς σε όλη τη χώρα να προκύπτουν αντίστοιχα σοβαρά προβλήματα. Από εκεί και πέρα, μία επιπλέον είδηση είναι ότι ο Δήμος Τρίπολης προχωρά σε πρόταση προς το Πράσινο Ταμείο για την ανάπλαση της πλατείας Κολοκοτρώνη, που ουσιαστικά αποτελεί την πρώτη πλατεία που βλέπει κάποιος ερχόμενος από την Αθήνα μπαίνοντας στην πόλη της Τρίπολης, αλλά και μία
πρόταση για την ανάπλαση της πλατείας Βαλτετσίου με ταυτόχρονη παραμονή της λειτουργίας της λαϊκής αγοράς της πόλης για το Σάββατο το πρωί εκεί, σε έναν χώρο στεγασμένο με ελαφρές κατασκευές που θα μπορεί να λειτουργήσει τις υπόλοιπες μέρες και ως χώρος εστίασης. Είναι κάποιες από τις ειδήσεις οι οποίες προέκυψαν από την συνέντευξη. Να δούμε λίγο τα δεδομένα για τις αντιδημαρχίες. Ναι, αυτός είναι ένας μεγάλος πονοκέφαλος πρώτα απ' όλα για όλους τους εκλεγμένους δημάρχους, διότι πλέον οι δήμαρχοι με το εκλογικό σύστημα έχουν μια μεγάλη πλειοψηφία, μια καθαρή πλειοψηφία μέσα στα δημοτικά τους συμβούλια. Δεν ισχύει ότι και το 19 που ήταν η απλή αναλογική. Χαρακτηριστικό παράδειγμα της Τρίπολης, που ο Κώστας Γιούμης το 19 είχε 12 δημοτικούς συμβούλους, τώρα πλέον από την 1η Ιανουαρίου θα έχει 21 από τους 35. Η θέση των αντιδημάρχων με βάση το νομοσχέδιο, το τελευταίο νομοσχέδιο του Υπουργείου Εσωτερικών για τον πληθυσμό του Δήμου της Τρίπολης είναι 5 συν 1, άρα 6 αντιδημαρχίες και θα προσθεθεί άλλη μία λόγω της κατάργησης του νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου. Πάμε σε 7 αντιδημαρχίες, συν μία έμιστη θέση για την αντιπροεδρία της ΔΕΙΑΡ. Άρα ουσιαστικά ο Δήμαρχος Τρίπολης μπορεί να αξιοποιήσει 8 πρόσωπα σε αντιδημαρχίες και ΔΕΙΑΡ. Και βέβαια από εκεί και πέρα έχει τη δυνατότητα να αξιοποιήσει και άλλα πρόσωπα ως εντεταλμένους συμβούλους ή ως μέλη διοικήσεων και στη ΔΕΙΑΤ και στη Δημοτική Ραδιοφωνία. Αυτό το οποίο εξήγησε και στη σημερινή του συνέντευξη είναι ότι πρώτα απ' όλα στόχος είναι μέσα στην πενταετία να αξιοποιηθούν όλοι οι δημοτικοί σύμβουλοι, πρώτον, και δεύτερον, αυτό το οποίο θέλει να κάνει τουλάχιστον σε πρώτη φάση είναι ένας συνδυασμός παλαιών έμπειρων δημοτικών συμβούλων με καινούργια πρόσωπα τα οποία έχουν εκλεγεί. Οι αποφάσεις θα ανακοινωθούν περίπου στις 15-20 Δεκεμβρίου. Μάλιστα. Πριν από τα Χριστούγεννα και πάμε να δούμε λίγο και την υπόθεση των επενδυτικών σχεδίων μέσω του TAP-TOK. Ναι, αυτό είναι ένα πρόγραμμα που ενίσχυε οικονομικά επιχειρήσεις οι οποίες ήθελαν να εξυγχρονιστούν και στο τουριστικό τομέα εδώ στην Αρκαδία. Το TAP-TOK αφορά τους Δήμους Τρίπολης, Μεγαλόπολης και Γορτινίας, αλλά και τον τομέα της μεταποίησης. Είχε προκύψει ένα ζήτημα σοβαρό με την λήξη της προθεσμίας του προγράμματος στις 31 Δεκεμβρίου του 2023. Κινδύνευαν επενδυτικά σχέδια να μείνουν στην μέση και να την αφήνουν ουσιαστικά στον αέρα. Ύστερα από την πίεση και του επιμελητηρίου, αλλά και το γεγονός πως υπήρχε καλή πρόθεση και διάθεση και από την διαχειριστική αρχή, δόθηκε μια παράταση μέχρι 31 Δεκεμβρίου του 2024 προκειμένου να ξεπεραστεί αυτό το ζήτημα και να προχωρήσουν κανονικά αυτά τα επενδυτικά σχέδια. Να κλείσουμε και με τα έργα για το φυσικό αέριο. Ναι, τα έργα για το φυσικό αέριο συνεχίζονται κανονικά και αυτό το οποίο πρέπει να γνωρίζει ο κόσμος είναι ότι αύριο ένας κεντρικός δρόμος της Τρίπολης θα παραμείνει κλειστός για περίπου 4 με 5 ώρες. Μιλάμε για την οδό Ελευθερίου Πενιζέλου. Εκεί συνεχίζονται τα έργα που αφορούν το φυσικό αέριο και ο δρόμος θα παραμείνει κλειστός από τις 12 το μεσημέρι μέχρι και τις 4 η ώρα το απόγευμα. Ναι, Αρτόπουλε, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Και εμείς σε αυτό το σημείο να περάσουμε στην πρόγνωση του αυριανού καιρού. Τι είναι αγάπη? Αγάπη είναι όσα παράγεις, όσα απολαμβάνεις, όσα μοιράζεσαι, όσα δημιουργείς, όσα επιλέγεις. Αγάπη είναι ο τόπος μας. Αγάπη είναι οι επιχειρήσεις μας. Στηρίζουμε την τοπική αγορά. Στηρίζουμε τους δικούς μας ανθρώπους. Επιμελητήριο Μεσσηνίας. Σπούργη της Τρανς. Μεταφορές από το 1943. Καναδάς
Αυστραλία, Αμερική, Ευρώπη, Αθήνα. Παντού δίπλα σας. Μεταφορά ελαιολάδου και δεμάτων. Χρόνια τώρα στηρίζουμε τους παραγωγούς και μεταφέρουμε το ελαιόλαδό σας παντού. Σπουργίτης Τρανς. Τώρα και μεταφορά ευπαθών προϊόντων σε ελεγχόμενη ψήξη. Ανταποδίδουμε την εμπιστοσύνη σας με νέες μειωμένες τιμές. Σπουργίτης Τρανς. Λεωφόρος Αθηνών 186. Τηλέφωνο 27210-22-266. Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων από την τηλεόραση Best. Από όλους όσους και σήμερα εργάστηκαν για την ενημέρωσή σας, καλή σας νύχτα.